Επίγον ζήτημα εγώ. Τι στην ευχή. Άργουιν, μη διακόπτεις τον παραδοσιακό χορό των ψαριών, εντάξει. Ξέρεις ότι λατρεύω αυτόν τον παραδοσιακό χορό των ψαριών. Μετά το βασίλειο και εσένα, γέ μου. Οι υπότες χορεύουν τον παραδοσιακό χορό των ψαριών για να γιορτάσουμε το ότι η προφητεία για μια φορά ακόμη προστάτευσε το βασίλειο. Μα σχεδόν καταστραφήκαμε από μια ομάδα καζάτ που δούλευαν για τους υπότες του Μπέρναμ. Η προφητεία για μια ακόμη φορά προστάτευσε το βασίλειο. Οι υπότες θα επιστρέψουν. Να είμαστε έτοιμοι για μάχη. Όπως λέει η προφητεία, 5 θα στέκονται ή όλα θα πέσουν. Το κάθε βασίλειο με τη σειρά του. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το Νόβελμορ δεν κοιτάει πέρα από τα τείχη του, φροντίζει μόνο τις υποθέσεις του. Αλλά αν δεν σημαίνει αυτό, αν ο Σκρίμπλς κάνει λάθος. Τι λες, αγαπητέ, έχω ανώτατο πτυχίο στην προφητιολογία και διδακτορικό στην Νοβελμοριανή λαογραφία. Ο Σκρίμπλς είναι ο έμπιστος σύμβουλός μου. Και εσύ, Άργουιν, είσαι ο διάδοχος του θρόνου. Αλλά δεν μπορώ να σου εμπιστευτώ το βασίλειό μου, αν δεν μπορείς να τιμήσεις την προφητεία μας. Ανησυχώ ότι αυτό το παιδί δεν είναι αρκετά σοβαρό για να γίνει βασιλιάς. Συνεχίστε το χορό των ψαριών. Άργουιν, τι είναι αυτό? Έκλεψα την προφητεία για να δω αν λέει κάτι που θα πείσει τον πατέρα μου ότι έχουμε πρόβλημα. Στάσου, αυτή είναι η προφητεία? Έτσι απλά την πήρες? Δηλαδή, δεν τη φυλάνε 13 υπότες και μία κατάρα? Είναι αντίγραφο. Ένα λεπτό, εδώ. Μιλάει για μια μεγάλη καταστροφή. Πρέπει να είναι ή το Invisibus. Υπάρχουν οδηγίες για το πώς θα το βρεις. Εγώ θα το κάνω. Θυμάσαι τον Ντάριο που έλεγε στην παρουσίασή του ότι το Invisibus είναι πολύ επικίνδυνο? Ναι, αλλά το θέλω. Νομίζω ότι αν αποκτήσω το Invincibus θα είμαι cool. Ναι. Νομίζω ότι είναι καλή ιδέα. Όχι. Εντάξει. Οι πρόγονοι του Ντάριο την εφήβραν. Άρα νομίζω ότι και ο Ντάριο μπορεί να εφεύρει κάποια πολύ ισχυρά όπλα. Γκουίν, Άργουιν, δείτε την τελευταία μου εφεύρεση. Την αυτοψινόμενη πίτα. Νομίζω ότι θα χρειαστούμε κάτι λίγο πιο επικίνδυνο. Είναι αυτοψινόμενη. Άργουιν, θα έρθεις? Όχι. Πρέπει να πάω να δω τη θεία μου την άλλη στην εξοχή. Μην ψάξεις για το Invincibus. Το ξέρω. Hey, μήπως θέλεις μια πίτα? Μην ψάξεις για το Invincibus. Ένα λεπτό. Είμαι ο πρίγκιπας. Θα κάνω ό,τι θέλω. Εμπρός για το Invincibus. Γεια σου, βασιλιά Ιωάννη. Και τώρα ο βασιλιάς κάθεται σαν εμένα κάρβουνα. Καυστικό χιούμορ, καμπούμ. Κι εγώ σε λατρεύω, κύριε μου. Μη με αγγίζεις. Όχι. Πατέρα, μελετούσα την προφητεία για τα 5 βασίλεια και νομίζω ότι ξέρω πώς θα βρούμε το Invincibus. Έχουμε προχωρήσει, δεν το είπε κανείς. Όμως, το Invincibus μπορεί να είναι το κλειδί για να καταστρέψουμε τον Νόβελμορ. Αποφάσισα ότι το να ψάχνουμε για το Invincibus είναι ένα μεγάλο λάθος. Αντίθετα, θα φτιάξουμε το δικό μας πανίσχυρο όπλο που θα κάνει τον Νόβελμορ να παραδοθεί. Είναι το κανόνι της λάβας! Μα, πατέρα! Είσαι ο γιος μου και ο διαδοχός μου, Μπρόντι, αλλά αν δεν εμπιστεύεσαι την κρίση μου, πώς θα σου εμπιστευτώ το βασίλειό μου? Ανησυχώ μήπως δεν μπορέσει να κυβερνήσει. Κι εγώ το ίδιο. Μην με κοιτάζεις. Όχι! Το κείμενο λέει να βρω ένα δέντρο που μοιάζει με πόρτα. Όλα τα δέντρα μοιάζουν με δέντρα. Ίσως συγκεντρωθώ καλύτερα με λίγη μουσική. Μια πόρτα που μοιάζει με δέντρο. Μα όλα μοιάζουν με δέντρα. Ίσως συγκεντρωθώ με λίγη μουσική. Κι άλλος ένας μουσικός εκεί πέρα. Ο πρίγκιπας Άργουιν του Νόβελμορ. Παίζεις σαν άγγελος, φίλε ταξιδιώτη. Σε ευχαριστώ, ξένε. Θα ήθελα να πλημμυρίσω το δάσος με το γλυκό τραγούδι μου, αλλά ψάχνω κάτι. Μήπως μπορώ να σε βοηθήσω? Θα μου άρεσε η συντροφιά. Πρόντι, με ένα πι. Λοιπόν, Πρόντι με ένα πι. Εγώ είμαι ο Άργουιν, με ένα αλφα. Το ξέρω. Χαίρομαι για τη γνωριμία. Και ξέρω ότι χαίρομαι και εγώ για τη γνωριμία μας. Ας παίξουμε λίγο. Μέτρα εσύ. 1, 2, 3, 4. Thank you.
Λοιπόν, Ντάριο, οι υπότες θα επιτεθούν και ο βασιλιάς δεν θα κάνει τίποτα. Άρα χρειαζόμαστε όπλα. Τι είναι αυτό? Αυτόματη ξύστρα για την πλάτη. Και αυτό? Ποτιστήρι για τα φυτά. Ξέρεις, ο Άρουιν ήθελε να πάει να ψάξει για το Invincibus. Δεν πρέπει να το κάνει αυτό. Το ξέρω και του το είπα. Σε άκουσε? Με ακούει εμένα. Μα πρέπει να του δώσεις κάτι σαν το Invincibus. Ένα Invincibus κάπως. Αυτό ήταν δουλειά της οικογένειάς μου, όχι δική μου. Δεν είμαι καλός. Είσαι πολύ καλός. Δεν ξέρεις τι είναι να μεγαλώνεις η σκιά των Νταβάντσι. Είναι μεγάλη πίεση. Μπορείς να το κάνεις. Ξέρω ότι μπορείς. Όμως, αν δεν μπορώ... Σταμάτα να το λες αυτό. Πίστεψε στον εαυτό σου. Τι είναι αυτό? Ο νέος μου αναρροφητήρας. Καθαρίζει αμέσως. Ενδιαφέρον. Να προφυλαχτούμε από την αμμοθύελα! Μια πόρτα που μοιάζει με δέντρο! Αυτό ψάχνεις εσύ, πρώτη με να πει! Όχι, απλώς είναι ενδιαφέρον! Κοίτα! Κάτι γράφει! Άμα κάποιος μπει εδώ, θα νιώσει φόβο τρομερό! Εγώ δεν φοβάμαι τίποτα! Μα ούτε κι εγώ! Αυτό ήταν απρόσμενο! Ξαφνιάστηκα! Δεν φοβήθηκα! Μετά από σένα! Ωραία, ευχαριστώ! Νιώθω και φόβο τρομερό. Νομίζω ότι τον εξαγρίωσες. Ο τρομερός μου φόβος. Ο πατέρας. Ο φόβος μου μοιάζει με τον βασιλιά Ιωάννη. Αλλά γιατί ο δικός σου μοιάζει με τον Λόρδο Μπάιρον, τον αρχηγό των υποτών του Μπέρναμ. Αυτός έκαψε το χωριό μου πριν χρόνια. Δεν με φοβίζεις εμένα! Δεν θα είσαι ποτέ ικανός να γίνεις βασιλιάς! Δεν θα γίνεις ποτέ αντάξιός μου! Μα προσπαθώ! Ίσως είναι ένα όπλο! Είναι αναρροφητήρας! Τι κάνει αυτό? Μην το αγγίζεις! Τι έκανες! Είναι ένα όπλο! Δεν είσαι άξιος. Συνεχίζει να μου λέει ότι μένα τίποτα. Θέλω να αντιμετωπίσω το φόβο μου, αλλά δεν μπορώ με τόσο κλάμα. Ένα λεπτό. Αυτό είναι. Να μην αντιμετωπίσουμε τους δικούς μας φόβους. Να αντιμετωπίσουμε ο ένας του άλλου. Δεν σε φοβάμαι. Φέραμε! Νικήσαμε τους φόβους μας! Τι είναι αυτό που ψάχνεις? Τίποτε! Δηλαδή, εσύ δεν ψάχνεις για το Invincibus? Μπρόντι, πώς το ξέρεις αυτό? Με λένε Μπρόντι, με μπι. Είπα ψέματα! Τι συμβαίνει? Ο πατέρας σου έχει δίκιο. Εσύ δεν θα κυβερνήσεις ποτέ τον Νόβελμορ, πρίγκιπα Άρουιν. Αλλά μία μέρα θα το κάνω εγώ. Πρέπει να το σταματήσουμε! Αστιεύεσαι! Να δούμε τι μπορεί να κάνει! Δεν μπορώ να φτιάξω ένα δυνατό όπλο. Εντάξει, δεν ήταν το πιο δυνατό όπλο, αλλά είναι μια αρχή. Εγώ είμαι ο Τίμι Θόρ.
Ο μάγος της Βιολετή Κοιλάδας. Το μισό όταν το κάνει αυτό. Έχω δυσάρεστα νέα. Λοιπόν, ο πρίγκιπας Άρουιν θα εχμαλωτιστεί από τους υπότες. Τότε πρέπει να τον σώσουμε. Όχι, ξεχάστε το αυτό. Προσθέτω δύο, αφαιρώ τις ζώνες του χρόνου, προσαρμόζω τις ηλιακές κοιλίδες, διόρθωση. Έχει εχμαλωτιστεί ήδη και η ζωή του κινδυνεύει. Νομίζω ότι είπες πως το έψαχνε το Invisibus. Άρουιν! Ας έβρισκα έναν τρόπο να τον κάνω να περπατήσει.